Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι του Culture Magazine. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω με ένα καινούριο θέμα που σχετίζεται με τις νέες δεξιότητες που καλούμαστε να αποκτήσουμε όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι για να πετύχουν σήμερα στη ζωή τους επιβάλλεται να τις αποκτήσουν και θα δούμε ποιες είναι αυτές και θα τις αναλύσουμε ξεχωριστά, όπως η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα, η συνθετική ικανότητα και φυσικά η αλληλεγγύη. Κατακλυζόμαστε, φίλοι μου, καθημερινά, είναι αλήθεια, από τεράστιο όγκο πληροφοριών και για να τα φέρουμε όλα αυτά εις πέρας πρέπει να μάθουμε να επιλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να ερμηνεύουμε και φυσικά να αξιοποιούμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Το να έχει κάποιος στις μέρες μας γνώσεις αγγλικής και πληροφορικής είναι μάλλον αυτονόητο, έτσι δεν είναι? Ποιες άλλες νέες ανάγκες όμως δημιουργούνται σήμερα? Είναι χρήσιμο να μιλά και να καταλαβαίνει κάποιος κινέζικα, να βρίσκει πληροφορίες στο ίντερνετ, να έρχεται σε επαφή με διάφορους πολιτισμούς ή απλώς να εργάζεται με ομαδικό πνεύμα. Πάνω απ' όλα όμως οφείλει να είναι διαρκώς ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις. Τίθεται όμως το ερώτημα ή τα ερωτήματα. Τελικά, τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη δουλειά και την κοινωνική μας ζωή? Ποιες γνώσεις είναι όντως απαραίτητες και ποιες θα μας είναι εφόδιο για το μέλλον και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά? Οι ειδικοί σήμερα διατείνονται ότι δεν επαρκεί αυτό που λέμε παραδοσιακή παιδεία. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Στο παρελθόν είναι αλήθεια ότι η πλειονότητα των ανθρώπων θεωρούσαν ότι οι γνώσεις που βελτίωναν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου ήταν κυρίως ανθρωπιστικές. Στο μέλλον όμως συγκριτικό πλεονέκτημα θα αποτελεί το να διαθέτουμε βασικές γνώσεις σε όλους τους τομείς. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η ιατρική και η οικολογία μας αφήνουν αδιάφορους? Συζητάμε συχνά για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για την τεχνητή γονιμοποίηση, όμως εμείς τι γνωρίζουμε προσωπικά? Σε κάποιες περιπτώσεις οι γενικές γνώσεις αποδεικνύονται πιο χρήσιμες από την εξειδίκευση. Ελάχιστοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί επί παραδείγματι ένας υπολογιστής, ενώ οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε να τον χειριζόμαστε. Στο μέλλον δεν θα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση οι δικές μας γνώσεις πάνω στην νανοτεχνολογία ή στην φαρμακογονιδιακή. Θα αποδειχθεί όμως πολύτιμη η σχετική ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς, ώστε να κατανοούμε τις νέες ευκαιρίες που μας προσφέρουν οι εφαρμογές τους. Τώρα, όσον αφορά το σχολείο, σήμερα το πιο χρήσιμο, θα λέγαμε, μάθημα που μπορούμε να πάρουμε όχι μόνο πάνω στη δουλειά είναι πώς να μαθαίνουμε. Τα πάντα αλλάζουν, εν ρηπεί
οφθαλμού, από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μέχρι τις διάφορες μορφές εργασίας. Σήμερα περισσότερο ακόμα και από την εξειδίκευση, την αυστηρή επιμορφωτική προετοιμασία, αξία έχει η δυνατότητα της αφομοίωσης του εργαζόμενου από τον εκάστοτε εργασιακό χώρο. Για να συνοψίσουμε λίγο, πρώτον μετρά η ικανότητα εκμάθησης και δεύτερον οι ειδικές τεχνικές δεξιότητες ανά τομέα. Έπονται οι στρατηγικές δεξιότητες, τις οποίες πρέπει να διαθέτουμε όλοι, όπως είπαμε, είναι η χρήση του υπολογιστή, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές και φυσικά η γνώση των αγγλικών, η οποία θεωρείται πλέον αυτονόητη. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους μας και να εργαζόμαστε με ομαδικό πνεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια αναπροσαρμόζουν τα μαθήματα που διδάσκουν σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας φυσικά. Το 2050 η μητρική γλώσσα που θα ομιλείται περισσότερο είναι η κινεζική, όπως γίνεται και έως ένα βαθμό σήμερα. Θα ακολουθούν η Ινδική και η Αραβική, γλώσσες με ταχύς, θα λέγαμε, ρυθμούς διάδοσης. Θα έπεται η Αγγλική, η δεύτερη σήμερα, από αριθμητικής άποψης, ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, και η Ισπανική. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να αποκτά κάποιος αυτές τις γνώσεις στο σχολείο και να μην προσανατολίζεται αποκλειστικά και μόνο στην προετοιμασία για το χώρο εργασίας και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, οι νέες δεξιότητες που οφείλει το σχολείο σήμερα να δώσει στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, είναι η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα, η συνθετική ικανότητα και η αλληλεγγύη για να πετύχει ένας άνθρωπος στη ζωή του και φυσικά η διαρκής εκπαίδευση, οι γνώσεις, όπως είπα, ανάλογα με τον τομέα επιστήμης που θα αποκτήσει κάποιος και τις τεχνολογίες και φυσικά, είπαμε, οι ξένες γλώσσες με ιδιαίτερη έμφαση στα κινέζικα. Αυτά για σήμερα. Είμαι η Βάσο Παπά. Μην ξεχάσετε να κάνετε τα σχόλιά σας ακριβώς από κάτω, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και φυσικά να πατήσετε το κόκκινο κουμπί για να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και φυσικά να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κάποιο καινούριο βίντεο, αφού από τη στιγμή που θα πατήσετε το καμπανάκι θα σας έρχεται ειδοποίηση ότι ανέβηκε ένα καινούριο βίντεο. Να είστε καλά και θα είμαστε πολύ πολύ σύντομα.